κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια να βάλουμε την Πάρο στο παγκόσμιο τουριστικό χάρτη πάρα πολύ ψηλά. Παράλληλα, παρότι ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι περίοδοι αυτοί με μια υγειονομική κρίση, μια οικονομική κρίση, καταφέραμε και υλοποιήσαμε πραγματικά βασικές υποδομές στο νησί, όπως σύνδεση, αποχέτευση, κοιτάμε το κυκλοφοριακό, τα λιμάνια μας, το αεροδρόμιο. Εκεί πέρα όμως, αυτή η μεγάλη ανάπτυξη που έχει το νησί μας, η οποία μας έχει καταστήσει ένα από τους πιο όμορφους και πιο καλούς προορισμούς, μας προβληματίζει, γιατί πρέπει να δούμε κάποια πράγματα βασικά, ουσιαστικά ποια Πάρο θέλουμε. Πώς να μην καταστρέψουμε αυτό το πανέμορφο Κυκλαδονήσι, πώς θα διατηρήσουμε τη φυσιογνωμία του, πώς θα δούμε το δομημένο του περιβάλλον ώστε να είναι και αυτό στο επίπεδο της παράδοσης, πώς θα διατηρήσουμε τα ήθη και τα έθιμά μας, πώς θα διατηρήσουμε τον πολιτισμό μας. Γι' αυτό σήμερα κάνουμε μία συνάντηση με φορείς του νησιού για να μπορέσει να γίνει μία επιτροπή, να δούμε όλα αυτά τα στοιχεία ώστε να μπορέσουμε να τα δώσουμε σε κάποιους ανθρώπους επιστήμονες για να βγάλουν τα απορίσματά τους, με γνώμονα πάντα την προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.